Λοιπόν, Φώτη, ήρθε η ώρα σου. Μα, βέβαια, θα πάρεις τηλέφωνο τον Ηλία Κόζα, ο οποίος χθες είχαμε ένα θέμα που αποκάλυψε ότι έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη το του θυμάμαι, το είπα. Την ώρα που ήταν στην τουαλέτα. Βεβαίως. Θα πεις ότι είσαι ο Πασχάλης Χαραλαμπίδης, εισαγωγέας, εξαγωγέας, ειδών καθαρισμού. Ξέρεις, φροντίδας, ναι, υγιεινής, το μπάνιο κτλ. Με έδρα το Κιλκής. Θα του ζητήσεις να διαφημίσει ένα καινούριο επαναστατικό αποσμητικό. Μάλιστα. Το Fist Boeing. Και θα πει, περάσανε οι εποχές που ο βασιλιάς πήγαινε μόνος στην τουαλέτα. Με το Fist Boeing μπορείς παράλληλα να διαβάζεις, να παίζεις τον υπολογιστή ή να κάνεις ποτέ. Πρέπει να πει 5 φορές, ναι, εσύ να πεις 5 φορές, είμαι ο Ηλίας Κόζας και στην τουαλέτα έκανα μέχρι και πρόταση γάμου. Fist Boeing και άστο να καθαρίζει για πάρτι σου. Καλή επιτυχία. Πώς με λένε, Πασχάλη Χαραλαμπίδη. Ναι, γεια σου, Ηλία. Ηλία, εσύ είσαι. Ναι. Ο Ηλίας ο Κόζας, έτσι. Ναι, ποιος είναι. Γεια σου. Είμαι ο Πασχάλης Χαραλαμπίδης από το Κιλκής. Πασχάλης. Ο Πασχάλης ο Χαραλαμπίδης είμαι. Κοίταξε, εντάξει, δεν με ξέρεις. Είμαι εισαγωγέας της εξαγωγέας. Δεν ξέρω αν έχεις δει το όνομά μου στη φίρμα. Όπως μπαίνεις στο Κιλκής δεξιά, έχω αναρτήσει μια μεγάλη αφίσα. Ναι. Καλά, δεν πηγαίνω και συχνά στο Κιλκής. Αλλά... Α, κρίμα, ρε, εσύ, κρίμα. Άμα έρθει καμιά μέρα να πιούμε και κάτι, να σε κεράσω ό,τι θέλεις, ό,τι θες, ό,τι θες. Ναι, γιατί όχι. Έτσι. Να σου πω, δεν θα σε απασχολήσω πολύ, ξέρω ότι είσαι πολύ έτσι άσχολος. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ κάνω εξαγωγές με είδη υγιεινής, όχι με είδη υγιεινής, με πώς να σου πω, καθαρισμού και αυτά. Χαρτιά, τουαλέτες, ξέρεις, όλα αυτά. Και έχω φέρει, μάνα μου, έχω φέρει ένα πράγμα το οποίο θα σπάσει τα ταμεία. Δηλαδή θα κάνει πολλές πωλήσεις, αλλά θέλω βοήθεια να το διαφημίσεις. Α, ναι. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Άκου να δεις. Είναι άρωμα καθαρισμού, άρωμα για την τουαλέτα. Ναι. Λέγεται Fist Boeing. Πώς λέγεται? Fist Boeing. Και εσύ έμαθα, χθες έβλεπα τηλεόραση και τέτοια και έμαθα ότι είχες κάνει πρόταση γάμου στην κοπελιά στην τουαλέτα. Οπότε είναι πολύ ωραίο να το κάνουμε, ε! Ναι, και τι θα κάνουμε, διαφήμιση ότι κάνω πρόταση γάμου δηλαδή? Όχι, όχι, άκου να δεις κουκλέ, άκου να δεις. Περάσαν οι εποχές που ο βασιλιάς πήγε μόνο στην τουαλέτα. Τώρα πρέπει να διαβάζεις, να κάνεις, να κερδίζεις χρόνο. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Και έχω βρει ένα σλόγγαν φοβερό. Θα βγαίνεις εσύ και θα λες Ηλίας Κόζας και στην τουαλέτα έκανα πρόταση γάμου. Τώρα, Boeing. Τώρα σοβαρά μιλάς. Και καθαρίζεις για πάντα. Ηλία, γιατί γελά? Όχι, τίποτα. Απλά εντάξει, δεν είμαστε έτσι και... Ρε Ηλία, γιατί... Είναι κατάλληλος να κάνω διαφήμιση εγώ για κάτι. Έλα ρε Καρτάση, δηλαδή να σου πω κάτι, να, τι δεν είσαι κατάλληλος. Είσαι ο πιο κατάλληλος. Είσαι μες στη μόδα, είσαι άνετος άνθρωπος. Εδώ πέρα στην τουαλέτα πας και κάνεις προτάσεις γάμου, φαντάζομαι και τι άλλο. Κέρδισες και στην Ευρωβίση, είσαι ένα καταπληκτικός, δηλαδή κάτσε. Είναι και το προϊόν, θα αρχίσει και εσύ, άκου να το σκεφτούμε λίγο, θες. Να είσαι, ας πούμε, ρε παιδί, με την κιθάρα και κάνεις Fist Boeing. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ο καταλληλότερος να κάνω διαφήμιση. Γενικότερα, εντάξει, με άλλα πράγματα ασχολούμαι. Ναι, αλλά είναι ωραία τα φράγκα, ρε εσύ. Εντάξει, τώρα τα φράγκα τι, τα είχαμε και χθες. Όχι, αλλά θα τα έχουμε αύριο. έλα από το Κιλκής, ρε εσύ, μια μέρα. Να, ή να κατέβω εγώ κάτω στη Θεσσαλονίκη, θες. Πού είσαι τώρα, πού είσαι, πες μου. Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά τρέχουμε με το γάμο, τρέχουμε με έτσι... Θα τρέχω κι εγώ, έλα, να σου πω, έλα, άκου τώρα, και οι λαμπάδες από μένα, Άμα το κανονίσουμε, θα φέρω εγώ εκεί και θα σου κάνω, για ένα χρόνο, θα σου γυαλίζω το σπίτι, ό,τι θέλεις. Απορριπαντικά όλα, η κυρά σου δεν θα έχει να κάνει τίποτα. Η κυρία μου μια χαρά τα κάνει, δεν έχει ανάγκη. Έλα κανένα, μόνο τις ξέρω εγώ τώρα αυτές καινούργιες κοπέλες, τώρα δεν ξέρουν τι τίποτα. Θα μυρίζει όλο το σπίτι δάσος. Θες να το σκεφτώ, να το... Έχω και άρωμα πεύκο, έχω και άρωμα λεβάντα, έχω και άρωμα νησιά του Αιγαίου. Άρωμα σουβλάκι έχεις.
Αρμόγυρε, ναι. Τι κάνεις τότε, είσαι πίσω. Θα βάλω ένα για την κουζίνα τέτοιο. Ένα για την κουζίνα και ένα άρωμα μπουγάτα για το σαλόνι. Πώς θα... Να, είδες, πώς αφού το έχεις ρε με τη διαφήμιση, να, θα λες, φσ, boing. Έκανα πρόταση γάμου στη τουαλέτα. Τώρα με το φσ, boing και ξεκαθαρίσατε. Να φέρουμε και τον κύριο Βουτσά να παίξει μαζί. Όχι, όχι, γιατί έχει... δεν βάζει, ορίστε, γιατί δεν βάζει τον κύριο Βουτσά που γιατί... έτσι έχει και μια αλφα σχέση με το Fit Boy. Θα θέλει πολλά λεφτά. Δεν είναι. Ναι, είναι. Να σου πω. Να σου πω τώρα που σε έπιαζα, είναι τώρα μόλις μπήκε η κόρη μου από το σχολείο να στη δώσω να σου πει γεια γιατί σε θαυμάζει. Γεια. Μαρικάκι. Γεια σας κύριε Λίγια, τι κάνετε. Τώρα αυτή είναι η κόρη σου δηλαδή. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είμαι θαυμαστριά στο σχολείο. Όλες θέλουμε αυτό. Ρε, αυτό είναι παντρευτή. Γιατί πολύ στενοχωρηθήκαμε να την κάνουμε διαφήμιση του μπαμπά μου. Σας παρακαλώ, σας δώσω πολλά λεφτά. Ναι, Μαρικάκι, πες, Μαρικάκι. Είπατε ναι, θα το κάνετε ψυχμό. Ναι, Μαρικάκι, ναι. Τι είπε, μπαμπά. Είπε, ναι. Ναι. Εντάξει, Λία. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα δεν είμαι. Ναι, γιατί θέλω να συνεργαστείτε με τον μπαμπά μου. Δεν έρθετε στην κυλική σα, δεν θα τα πω. Μην το πιέζει. Α το τηλέφωνο, φέρνει το εδώ. Όχι, δεν έκανε κανένα τηλέφωνο. Α το τηλέφωνο σου. Θα σου κόψω μια ρόμποτα. Θα σου κόψω μια ρόμποτα. Με δέρνει καμιά φορά κυρικό, δεν με πειράζει. Είναι λίγο αλκοολικό ο μπαμπά. Ε, καλά σε κάνει. Έλα, μόλις τα αυτοπούτα! Σταματά! Έλα, Ηλία! Φάτσε και Μαρία Λάιν! Ε, ναι, γιατί δεν το καταλάβαμε. Γιατί δεν το καταλάβες. Γεια σου, βρε Ηλία μου. Γεια σου, βρε Ηλία. Άντε, η ώρα η καλή. Άντε, με το καλό. Άντε, θα γιορτάσει όλη η Θεσσαλονίκη. Ε, βέβαια, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Είστε καλά, είστε όλοι καλά. Χαιρετίσματα να δώσεις όλα τα παιδιά από την πάντα. Θα δώσω. Είμαστε σε περίοδο έτσι αναπροσαρμογής τώρα. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα. Άντε, μπράβο, καλή έμπνευση, δημιουργική να είμαστε λίγο... Ναι, έχουμε και το γάμο, έχουμε τα πάντα όλα. Ο γάμος θα γίνει Θεσσαλονίκη. Εννοείται, πού θα γίνει. Θρησκευτικός, έτσι καλά θρησκευτικός. Φυσικά και θρησκευτικός. Είσαι παραδοσιακός, ε. Έτσι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Αν αλλά... είμαι φυσικά και θρησκευτικός. Έτσι, εντάξει, τώρα το κάνουμε πολιτικό, ας πούμε, άμα είναι να... Άμα κάνεις τη γιορτή, να την κάνεις κανονικά, ε. Δηλαδή, εσύ ναι, γαμπρός... να το χαρούμε όλοι. Γαμπρός με κουστούμι, γραβάτα κανονικά. Εννοείται. Όχι βέβαια κλασικό κουστούμι έτσι μαύρο και ούτε και κάτι άλλο, αλλά... Έχεις έτσι να το στολίσουμε. Κουστούμι για γάμο, ναι, έχω παντρευτεί άλλες 5 φορές. Όχι ρε παιδί μου, στη ζωή σου, αν έχεις ξαναβάλει. Δηλαδή, δεν μπορώ να σε... Ναι, φυσικά και έχω βάλει. Α, ναι. Ναι. Έτσι. Είναι που έχουμε άλλη εικόνα. Φαίνομαι τόσο, δεν ξέρω, χίπης, έτσι λες. Ναι, είσαι πιο... πιο εναλλακτικός. Πιο εναλλακτικός. Λοιπόν, Ηλία μου... Εναλλακτικό θα είναι και το κουστούμι, εννοείται τι. Άντε με το καλό, η ώρα καλή. Φιλιά στην Ήφη και στα άλλα παιδιά από την πάντα. Γεια. Γεια χαρά. Λοιπόν.